Η έναρξη της στερνής περίοδου μέχρι πριν από λίγα χρόνια σήμαινε εξόρμηση στην αγορά, προκειμένου να νεώσουμε την καρνταρόμπα μας προσαρμοσμένη πάντα στη μόδα που επιτάσσει η εποχή. Ωστόσο, αυτές οι εξορμήσεις αποτελούν πλέον παρελθόν, αφού οι περισσότεροι βολευόμαστε κυρίως με τα περσινά, ενώ κάθε νέα αγορά γίνεται με φιδό. Κάνετε νέες καλοκαιρινές αγορές ή να φορέσετε τα περσινά σας καλοκαιρινά ρούχα? Ναι, έκαναμε κάποιες αγορές. Ό,τι μπορείτε? Ό,τι μπορούμε, ναι. Λίγο δυσκολεύομαστε, αλλά... Οι τιμές στην πόλη της Ξάνθης πώς σας φαίνονται? Κάποια είναι ακριβότερα, κάποια είναι φτηνότερα. Έτσι. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα βρει τελικά τα χρήματα να κάνει έστω και μικρές αγορές, αλλά νέες, να ανανεώσει την καρνταρόμπα? Άμα κάνουμε λίγο υπομονή, όλοι μαζί, πιστεύω, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι δύσκολο αυτό στις μέρες που ζούμε? Αυτή τη στιγμή, ναι, δυσκολεύεται όλους τους κόσμους. Πάντα συνδυασμό κάνω. Ό,τι από το παλιό φοριέται μου κάνει και κάτι φρέσκο καινούριο. Άρα λοιπόν βγήκατε. Είμαστε γενιάς που δεν είμαστε του καταναλωτισμού, είμαστε του συνδυαστικού. Ούτε ακραία μόδα, ούτε και εντελώς αφημένη στην τύχη. Και σε ό,τι αφορά στα χρήματα? Ό,τι αφορά στα χρήματα τα μετράμε, τα υπολογίζουμε. Εκτιμάμε ότι κάνουν κάποιες προσφορές στα μαγαζιά και είναι αναγκαίο. Είχαν πολύ ανεβάσει τις τιμές, πέραν της αξίας του αντικειμένου. Οπότε... αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Πιστεύετε συνεπώς ότι οι ξανθιώτες καταναλωτές, έστω και την τελευταία στιγμή, θα καταφέρουν να αγοράσουν κάτι? Αφού έχουν τακτοποιημένα τα βασικά τους που είναι η δουλειά ή ό,τι προβλήματα υγείας ή κάτι άλλο έχουν προσωπικά να αντιμετωπίσουν, γιατί αυτά είναι τα βασικά και που ο καθένας εκεί δύσκολα τα φέρνει πέρα μόνος του, αν το κράτος δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο. Που εκεί και πέρα τα καταναλωτικά κορίζουμε είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Εκείνο είναι το κερασάκι στη δούρτα. Όχι ακόμα. Έχετε κάνει έστω μία έρευνα αγοράς? Όχι, όχι. Τι πιστεύετε ότι θα κάνετε τελικά? Θα επιλέξετε να φορέσετε τα παλιά, τα περσινά, ή θα αγοράσετε κάτι καινούργιο? Ανάλογα. Αναλόγως με τις τιμές? Για τα παιδιά, όχι. Θα ψωνίσουμε αναγκαστικά. Σε ό,τι αφορά στα χρήματα? Για τις τιμές, θα κοιτάξουμε που είναι οι πιο λογικές τιμές, πιο βολικές. Πάντως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτό. Να φορήσουμε και τα ίδια, ναι. Φυσικά δεν πετάμε. Επιλέξετε να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές ή θα προτιμήσετε να φορέσετε κάποιο ρούχο περσινό, ίσως? Ναι, κάποιο ρούχο περσινό. Ίσως τις εκπτώσεις, άμα αρχίσουν και έχουν έτσι κάποια διαφορά καλή στις τιμές από σήμερα, ίσως τότε κάτι να πάρουμε. Αλλά μέχρι τώρα όμως έχουμε σκοπό τα περσινά. Μόνο δηλαδή σε μεγάλες ευκαιρίες? Ναι, οπωσδήποτε. Σε γάμο, σε βάφτιση, δικά μας βεβαίως πάντοτε. Γιατί για ξένα εντάξει, παίρνεις κάτι άλλο, φοράς, ας είναι για περσινό. Δεν νομίζω ότι και όταν είναι περσινό είναι πολύ παλιό. Ναι, ωστόσο τα καλοκαιρινά φέτος υποτίθεται ότι είναι στη μόδα. Είναι βρε κορίτσι μου, αλλά και τα οικονομικά του κόσμου είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Λοιπόν δεν αποκλείεται εσείς το ενδεχόμενο να φορέσετε τα περσινά σας ρούχα? Όχι βέβαια, καθόλου. Καθόλου, γιατί? Για μια χρονιά δεν είναι καθόλου. Όταν έχει κανείς χρήματα, ακόμα και να είναι περσινό, ρε παιδί μου, λες θα πάρω κάτι έτσι να πιο καινούριο, πιο ωραίο, πιο μοντέρνο, αλλά όταν δεν φτάνουν, κοιτάζουμε τα καθημερινά και τα αφήνουμε στην άκρη. Τι να κάνουμε? Δύσκολες εποχές, οι οποίες αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο, συμπαρασύροντας και τη διάθεσή μας, αφού πάντα μια βόλτα στην αγορά ήταν η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Κάτι που έχουμε απολέσει διαπαντός, αφού προτεραιότητα δίνεται πλέον μόνο στον επιούσιο. Έτσι, το shopping therapy μπήκε πλέον στο χρονοτούλαπο και μαζί η ανανέωση της διάθεσής μας, που παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.